Βρισκόμαστε στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης, στην Νέα Καρβάλη Καρβάλας, όπου διεξάγεται και για φέτος το 5ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Μαζί μας έχουμε την Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας. Όπου θα μας ξεναγήσει στα εκθέματα των φοιτητών. Φυσικά, θα το δούμε, ναι. Κωνσταντίνα, ποιος είναι ο πρώτος μας σταθμός? Είναι το ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής, την ΤΕΙ Στέρα Σαλάβης. Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε μια κατασκευή για το πρώτο ρομποτικό όχημα και τι οδηγίες θα χρειαστούμε για να το κατασκευάσουμε. Ωραία. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε κατασκευές διάφορες με εφαρμογές Arduino, όπως είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι, το ηλεκτρονικό ζάρι, το ραντάρ παρκαρίσματος, ηλεκτρονικό θερμόμετρο και ό,τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε και μέσα, να δούμε, συνεχίζουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε μια πτυχιακή εργασία των παιδιών από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Κυπράκης και η κοπέλα θα μας περιγράψει αυτό που έχει κάνει. Έχουμε φτιάξει μια ιστοσελίδα, η οποία είναι για εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα των παιδιών με ειδική στέρηση. Έχει παιχνίδια, παραμύθια και οριγκάμι, δηλαδή κατασκευή ενός αντικειμένου με ένα κομμάτι χαρτί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάλι με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Κυπράκης, πάλι από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και τα παιδιά θα μας πούνε το έργο τους. Καλησπέρα. Εδώ έχουμε κατασκευάσει ένα μοντέλο έξυπνης τορπίλης, η οποία έξυπνη τορπίλη τι κάνει, έχει τις εξής δύο λειτουργίες. Η μία είναι ότι λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή μπορούμε να τη ρίξουμε στο νερό και να κατευθυνθεί αυτόματα πάνω στο στόχο. Η άλλη είναι καλωδιακός χειρισμός, δηλαδή μπορούμε να την κατευθύνουμε, να την χειριστούμε από ένα κέντρο ελέγχου. Στην αυτόματη λειτουργία έχουμε χρησιμοποιήσει ένα μικροελεγκτή, ένα μικροϋπολογιστή, να το πούμε έτσι, στον οποίο έχουμε συνδέσει αισθητήρες ήχου, οι οποίοι αισθητήρες ήχου όταν εντοπίσουν τον ήχο από τον εχθρό, ενεργοποιούν τα πτερύγια, το πιδάλιο και την προπέλα. Στην ενσύρματη τώρα καθοδήγηση της τορπίλης, χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο joystick, όπου πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά χειριζόμαστε τα ανεμιστήρα και αριστερά, δεξιά ή την προπέλα για να στρίψει ανάλογα η τορπίλη. Πάνω, κάτω, αυτό το joystick χρησιμοποιείται έτσι ώστε να εισάγουμε νερό σε αυτό το δοχείο, να βυθιστεί η τορπίλη ή να εξάγουμε νερό και να έχει άνοση προς την επιφάνεια. Η καινοτομία όμως, το καινούργιο με τις ήδη υπάρχουσες τορπίλες είναι το εξής, ότι όταν πλησιάζουμε προς το στόχο έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε στα ακουστικά μας ότι ο εχθρός έχει εκτοξεύσει προς το μέρος μας μία τορπίλη για να μας καταστρέψει. Εμείς τότε μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί της εκτόξευσης, να αποκολληθεί από την κυρίως τορπίλη μία μικρότερου μεγέθους τορπίλη, να την αποπροσανατολίσει και έτσι η κύρια τορπίλη να συνεχίσει την πορεία της πάνω στο στόχο. Αυτό είναι και το σημείο κλειδί που έχουμε, που ξεχωρίζει. Ναι. Και επίσης είναι και η διπλή λειτουργία, ότι ανά πάση στιγμή ο χειριστής έχει τη δυνατότητα, αν γίνει κάτι, αν το κρίνει απαραίτητο, να αλλάξει η λειτουργία από αυτόματη σε ενσύρματη ή αντίστοιχη. Στην επόμενη περίπτερο υπάρχει το υπάλληλο Χρυσούπολης και θα μας δείξουν τα κέντρα τους. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Πείτε μας εδώ πέρα. Λοιπόν, το έργο αυτό είναι συμμετοχή του ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στο φεστιβάλ I2Fest. Είναι έργο του τομέα ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής του σχολείου μας. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Και τα παιδιά φτιάξαν ένα έργο το οποίο θέλουν να προσωμιώσουν βασικά ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, να συνεχίσουμε. Φυσικά, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Κυπράκης θα μας περιγράψει την καινοτομία που έχουμε φτιάξει. Καλησπέρα. Το όνομα της εργασίας ονομάζεται Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Παραλίας. Είναι ένα πρόγραμμα που τοποθετείται σε μια παραλία που μπορεί ο χρήστης, μπαίνοντας στη σελίδα που έχουμε φτιάξει, να δει ανάλογα με την παραλία που έχουμε επιλέξει. Νομίζω έχουμε βάλει και δύο παραλίες, τα Μίτσα και ο Πάτη. Και μπορεί να τα δει ο χρήστης. Επίσης θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα είναι αυτόνομο. Είναι με ηλιακή ενέργεια και δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο καλώδιο. Φορτίζει την ημέρα και ξεφορτίζει το βράδυ. Πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, πάμε παρακάτω να συνεχίσουμε. Βλέπουμε ένα ελικόπτερο εδώ. Ναι, εδώ είναι τα περίπτερα του πολιτικού Ξάνθης και θα δούμε νέες τεχνολογίες. Πανέμορφα.
Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας. Αυτό είναι ένα αυτόματο σύστημα ασφάλειας. Εδώ είναι οι αισθητήρες. Αυτοί είναι αισθητήρες δόνησης, όπου όταν βρίσκεται στο έδαφος δείχνουν αν υπάρχει κάτι κοντά στο ελικόπτερο. Και αυτοί είναι οι αισθητήρες υπέρυθρες, οι οποίες δείχνουν όταν βρίσκεται στον αέρα αν πλησιάζει κάτι. Μάλιστα, ωραία. Χάρη σε αυτά κινείται αυτόματα, δεν χρειάζεται χειριστήρια. Αλλά εκτός από αυτό, μέσω αυτού του προγράμματος, μπορούμε να το κινούμε εμείς μέσα από τον υπολογιστή. Ορίζουμε διάφορα σημεία όπου θα ακολουθήσει ως διαδρομή και όταν η μπαταρία του κοντεύει να τελειώσει, θα πηγαίνει στην αρχική τοποθεσία. Ναι, στην αρχική τοποθεσία. Αυτό είναι το GPS για να ακολουθάει την διαδρομή. Εδώ είναι η κεραία του και εδώ είναι η κάμερα που μπορείς να τραβάς πανοραμικά βίντεο ή να κάνεις τοπογραφίες και διάφορα τέτοια. Αυτό είναι ένας 3D κατασκευαστής. Μέσω ενός προγράμματος επιλέγεις τι θέλεις να κατασκευάσεις και με αυτό το υλικό κατασκευάζεται. Αυτό το εδώ πέρα το υλικό λιώνει σε μεγάλες θερμοκρασίες και κατασκευάζει αυτό που επιλέξαμε εξ αρχής μέσα από το πρόγραμμα. Χρειάζεται ως εκτυπωτής δηλαδή. Ναι, χρειάζεται ως κατασκευαστής εκτυπωτής. Ναι. Πολύ ωραία, Σαντίνα. Το επόμενο. Συνεχίζουμε το Πολυτεχνείο Ξάνθης και θα δούμε ένα σύστημα απομάκρυνσης, διαχείρισης και ελέγχου οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Να μας πει λοιπόν τι γίνεται. Γεια σας. Καλησπέρα. Πατάμε εδώ lights που λέει. Από εδώ πέρα στην ουσία ανάβει η λάμπα από δίπλα, απλά είναι καμένη και μπορεί να ανάψει και άλλη λάμπα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να την κλείσουμε. Πατάμε στο home, outlets. Και τώρα βάλαμε μπροστά έναν ανεμιστήρα. Άρα, εδώ με λίγα λόγια, λέει, έχουμε ένα σπίτι όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ναι, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, μέσω ενός κινητού ή μέσω ενός υπολογιστή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε Πολυτεχνείο Ξάνθης. Ναι, φυσικά. Πολύ ωραία. Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου σιδηροδρόμου που φτιάξει τα παιδιά και υπορμητική. Καλησπέρα. Έχουμε ένα σύστημα του ΙΒΑ. Είναι ένα κύκλωμα, το πιο απλό κύκλωμα με καλώδια. Λοιπόν, όταν το τρένο μας περνάει από αυτό τον αισθητήρα, ανεβαίνουν οι πάρες. Όταν περνάει από αυτό τον αισθητήρα, κατεβαίνουν οι πάρες. Αυτό μας βοηθάει γιατί οι αισθητήρες κίνησης βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα πριν από τις πάρες. Ενώ στη σημερινή εποχή βρίσκονται κοντά και δεν προλαβαίνουν οι πάρες να κατέβουν και έτσι έχουμε ατυχήματα. Ενώ εδώ πέρα θα αποφεύγουμε τα ατυχήματα. Πολύ ωραία. Έχουμε Κωνσταντίνα εδώ πάλι από το Πολυτεχνείο της Ξάνθης. Ένα σύστημα μετρήσεων υγρασίας, αέρος, θερμοκρασίας, δονήσεων και επιτάξεις με τη χρήση μικροελεκτή πάλι ανδροϊνό. Φυσικά, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε το έξυπνο θερμοκήπιο. Έξυπνο θερμοκήπιο. Ναι, φυσικά και θα μας κάνουμε την επιθέμια ανάλυση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το έξυπνο θερμοκήπιο. Λειτουργεί πλήρως αυτόματα. Υπάρχουν δύο λειτουργίες. Μια λειτουργία είναι η χειροκίνητη λειτουργία μέσω του υπολογιστή και των κουμπιών εδώ πέρα. Εφόσον πάρει τι μετρήσει στο θερμοκήπιο μέσω του αισθητήρα υγρασία και του αισθητήρα θερμοκρασία εδώ πέρα, θα μου τι εμφανίσει στην οθόνη. Από εκεί και πέρα θα μα ζητήσει να βάλουμε κάποιε τιμέ για να αρχίσει να ποτίζει. Εφόσον το κάνει αυτό, τώρα εμεί του έχουμε βάλει μεγαλύτερη τιμή από ό,τι δείχνει εδώ πέρα υγρασία και μικρότερη θερμοκρασία για να δουλεύει συνέχεια. Τώρα αυτό ποτίζει, όπω βλέπετε, είναι υγρό μέσα και έχει ανάψει και ο ανεμιστήρα. Από εκεί και πέρα, ο άλλο τρόπο λειτουργία είναι απομακρυσμένα, πλήρω απομακρυσμένα. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα να δουλεύουμε από όπου θέλουμε εμείς. Θα δείξουμε τώρα. Αυτή εδώ είναι η εφαρμογή. Από εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε πάλι την ίδια λειτουργία. Δηλαδή, να του στείλουμε πρώτα. Αυτό δουλεύει καταρχάς με SMS. Λαμβάνει και στέλνει SMS. Στέλνει το SMS, το μετατρέπει σε εντολή και κάνει μια άλλη λειτουργία. Εφόσον του στείλω εγώ SMS και πατήσω εδώ πέρα receive report, θα μου απαντήσει αυτό πίσω με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό μου και θα μου πει τις συνθήκες που έχει αυτή τη στιγμή το θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και πράττοντας. Σε να συνεχίσουμε. Σιγά. Εδώ έχουμε τον έλεγχο εισόδου με τη βοήθεια προσώπου και δακτυλικού αποτυπώματος. Και δακτυλικού αποτυπώματος. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σύστημα. Είναι φτιαγμένο όλο σε Visual Studio με κώδικα CSR. Έχουμε κάνει ταυτοποίηση δακτυλικό αποτύπωμα με φωτογραφία προσώπου για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάποιο χώρο. Αντί να έχουμε κάποιο κλειδί ή κάποια κλειδί, κάρτα, σύστημα, ναι. Μπαίνουμε με αυτά τα στοιχεία. Όποιος είναι καταχωρημένος μέσα στη βάση, υπάρχουν τα στοιχεία του, το αποτύπωμά του και η φωτογραφία του. Οπότε όταν θα έρθει,
να μπει στον χώρο, ξεκινάει πρώτα το δαχτυλικό αποτύπωμα, το διαβάζει, εφόσον το έχει αναγνωρίσει, λέει OK και επόμενο βήμα ζητάει face recognition, αλλιώς δεν είναι. Πάσχε στην κάμερα. Έχει την κάμερα. Όπως βλέπετε, αναγνώρισε το πρόσωπο, έχει αναγνωρίσει, το έχει τσεκάρει και αυτό, λέει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Αυτόματα έχει εμφανίσει τη φωτογραφία μου, τα στοιχεία μου, τον κωδικό μου και υποτίθεται ότι έχει ανοίξει είσοδος για να περάσω. Και οτιδήποτε άλλη πληροφορία θέλουμε. Ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία. Μπορούμε να δούμε ποιος μπήκε στο χώρο, τι ώρα, ημερομηνία κτλ. Μπορούμε να κάνουμε έβρεση είτε με τον κωδικό μας, είτε με ονοματεπώνυμο. Από εδώ να προσθέσουμε νέο υπάλληλο πολύ με ωραία τα στοιχεία του κτλ. Δακτυλικό αποτύπωμα. Πάμε συνέχεια εδώ να δούμε. Έχουμε ένα λογισμικό σύστημα το οποίο είναι πολύ βοηθητικό για τους φοιτητές του ΔΕΗ μας. Ας δούμε τι είναι. Είναι ένα λογισμικό προς ομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Με αυτήν εδώ την πτυχιακή που ετοίμασαν τα παιδιά, μπορούν πολύ εύκολα οι φοιτητές να δημιουργήσουν οποιοδήποτε ηλεκτρικό κύκλωμα. Με ένα κλικ με το ποντίκι παίρνουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό στοιχείο, το τοποθετούν στο RASD και στο τέλος μπορούν να δείξουν την κυματομορφή στο παλμογράφο. Στο ηλεκτρονικό παλμογράφο που βλέπουμε και σε κάποια άλλα. Και όλα τα τέσσερα ηλεκτρονικά όργανα είναι αυτά που χρησιμοποιούμε και στο εργαστήριο. Οπότε στην ουσία εικονικά μπορεί να τρέξει οποιαδήποτε συνδεσμολογία και μας τσεκάρει κιόλας αν είναι και σωστή. Από βραχυκλώματα και αυτό εννοώ. Αν είναι σωστή η συνδυσμολογία. Συνδυσμολογία, ναι. Εδώ μου έχει τικ, δεν μου έχει χ. Αν είχε τικ, θα ήταν η σωστή συνδυσμολογία για την άσκηση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Σε δίνω αρκετά ενδιαφέρον πράγματα και ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στη μέση. Φυσικά. Πάμε να. Το περίπτερο. Yeah. Θα δούμε μία εφαρμογή και μία ιστοσελίδα που θα μας πει το παλιό. Καλησπέρα. Η εφαρμογή είναι φωνητική διαχείριση βαθμολογίας. Βοηθάει τους καθηγητές με φωνητική αναγνώριση να περάσουν τις βαθμολογίες των μαθητών σε ένα πιο Excel. Και η ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ, σαν το e-shop, αλλά για σούπερ μάρκετ. Κάνεις την παραγγελία online, σου έρχεται τη delivery σπίτι. Αυτοματοποιημένη διαδικασία, εύκολα. Κωνσταντίνα, συνεχίζουμε εδώ πέρα με ένα σύστημα ελάχνου θερμοκηπίου. Φυσικά, είναι μια πάρα πολύ καλή εργασία και με δύο λόγια μπορεί να μας πει τι γίνεται. Καλησπέρα. Γεια σας. Αυτό είναι ένα αυτόματο σύστημα ελάχνου θερμοκηπίου. Έχει αισθητήρες για υγρασία, φωτεινότητα, θερμοκρασία και μπορεί ο ιδιοκτήτης χειροκίνητα να κάνει λίπασμα, ψέκασμα και πότισμα των φυτών. Είμαι ο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Τσιρογιάννης Ανδρέας, έρχομαι από το Θεσσαλονίκης και στην έκθεση φέτος έχω φέρει αυτό το όχημα. Αυτό ήταν ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα το οποίο μετέδρεψα σε αυτόνομο. Αυτό στην ουσία που έκανε είναι κράτησα το σασί, όπως λέμε, το κάτω μέρος του τηλεκατευθυνόμενου και προσέθεσα πάνω κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία δικά μου. Πολύ ωραία. Υπάρχει ένας μικρολεγκτής που είναι κάτι σαν μικρός υπολογιστής, ο οποίος είναι εγκέφαλος του project. Υπάρχει ένα αισθητήριο GPS για να καταλαβαίνει που βρίσκεται στον χώρο και υπάρχει και μια ηλεκτρονική πηξίδα. Πώς δουλεύει τώρα αυτό? Ο χρήστης, χρησιμοποιώντας κάποια προγράμματα στον υπολογιστή με δορυφορικούς χάρτες όπως το Google Earth ή Google Maps, που είναι αρκετά διαδεδομένα, μπορεί με το ποντίκι του να φτιάξει μια σειρά από στίγματα πάνω στο χάρτη. Να ορίσει μια κατεύθυνση δηλαδή, μια διαδρομή. Ακριβώς, να ορίσει μια διαδρομή που αποτελείται από κάποια στίγματα. Αυτά περνούνται ασύρματα πάνω στο όχημα. Και το όχημα αναλαμβάνει τελείως αυτόνομα, χωρίς κάποιο τηλεχειρισμό ή την παρέμβαση ανθρώπου, να εκτελέσει αυτή τη διαδρομή. Επίσης υπάρχει και μια τηλεμετρία, όπως λέμε, η οποία χρησιμεύει στο να μας στέλνει κάποια στατιστικά πίσω το όχημα την ώρα που τρέχει, όπως πόση απόσταση έχει διανύσει, πόση μπαταρία υπάρχει ακόμα και κάποια άλλα τέτοια στατιστικά στοιχεία. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είδαμε Κωνσταντίνα θερμοκήπια, τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα με GPS, πολλή τεχνολογία. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο εδώ πέρα. Τι έχουμε? Καλησπέρα, γεια σας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα μάξι, το οποίο εδώ μπροστά έχει τρεις αντιπλευτές φωτός και αναγνωρίζουν το άσπρο και το μαύρο. Και αυτό το μάξι κάνει αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πολύ ωραία. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου, έχει κάποιες εφαρμογές. Ναι,
ακόμη και για μια σκούπα, για γύρω στο σπίτι. Θα ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πολύ ωραία. Μαντάκι, πολύ ωραία. Πάμε συνέχεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχουμε εδώ πέρα, Εδώ έχουμε ένα ηλεκτρικό όχημα, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό πατίνι. Όλη η νοοτροπία είναι το να γίνει ένας τηλεχειρισμός ενός ηλεκτρικού κινητήρα, ενός υβριδικού αυτοκινήτου, οτιδήποτε, με τις κινήσεις των δακτύλων. Χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth για να επικοινωνήσει με το skateboard. Η ταχύτητα, η μέγιστη ταχύτητα είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Είναι κάτι καινούργιο που ξεκινάει σε τεχνομηχανίες, σε αναγνώριση του ανθρωπίνου σώματος. Πιο συγκεκριμένα με το λήγισμα του δείκτη είναι το γκάζι. Αν δείτε και εδώ, να δείτε λίγο το δείκτη και ταχύνει το μοτέρ. Και με το λήγισμα του αντίχειρα είναι το φρενάρισμα. Χρησιμοποιεί αναγεννητική πέδηση, μετατρέπει θερμική από το φρενάρισμα του μοτέρ σε ηλεκτρική και τροφοδοτεί πάλι τις μπαταρίες, οπότε γίνεται μια εξοικονόμηση ενέργειας. Πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, να συνεχίσουμε εδώ και ένα από τα τελευταία τα εκθέματα. Εδώ με απλά λόγια φτιάχνουμε κεριά. Μάλιστα. Και το παιδί θα μας εξηγήσει πώς γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα ένα μηχάνημα το οποίο παρασκευάζει κεριά. Έχουμε εδώ τη δεξαμενή, στην οποία μέσα λιώνει παραφίνη. Και ουσιαστικά βάζουμε εδώ πέρα τα καλούπια μας, τα οποία το μηχάνημα τα κατεβάζει κάτω, βουτιούνται τα καλούπια μέσα στο κερί, αφού έχει λιώσει παραφίνη, και βγαίνουν. Έτσι ώστε όταν γυρίσει, αυτό να προλάβει να στεγνώσει και να μπει το επόμενο. Και έτσι ώστε μέχρι να γίνει μια στροφή, να προλάβει να στεγνώσει τα δύο προηγούμενα για να μπαίνει συνεχώς. Τη θερμοκρασία της δεξαμενής την καθορίζουμε εμείς, όπως επίσης και τις στροφές που θα κάνει, δηλαδή πόσες φορές θα το βουτήξουμε μέσα. Αυτό καθορίζεται καθαρά από εμάς. Και αναλόγως μπορούμε τη δεξαμενή να την ορίσουμε πόσο μεγάλη θέλουμε να είναι, όπως και τα κολούπια, για να βγάλουμε αναλόγως το πόσο μεγάλα κεριά θέλουμε να είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν αυτόνομο πάρο, τον οποίο το βοηθούμε σε μια απομονωμένη περιοχή. Και έτσι, όταν περάσει κάποιο, όταν περάσει κάποιο καράβι, το ανοιχνεύει. Ανάβει εδώ το φωτάκι. Φως, ναι. Ωραία. Τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Με αυτό εδώ δουλεύει με εδώ τα... Με φωτοβολταϊκά και άνεμο. Και με άνεμο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ κάποια προβλήματα που μπορούμε να συμβούν. Όπως το να μην ανάβει ο φάρος, ενώ περνάει κάποιο καράβι, και έτσι θέλουμε να στείλουμε στον ελληνικό, και αυτοί θέλουν κάποιον να το διορθώσει. Έχουμε το ρομπότ πειρατή, κάτι που θα ρίσκουμε στα παιδιά μάλλον. Ρομπότ πειρατής, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ έχουμε το ρομπότ πειρατή, ο οποίος αποτελείται από τρεις υποκινητήρες που έχει στο κεφάλι, τα δύο για τα μάτια, το ένα για το στόμα, ένα έχουμε στο λαιμό για να γυρνάει, και έχουμε και το αισθητήρα απόστασης, ο οποίος αντιλαμβάνει οποιαδήποτε κίνηση, στρέφεται προς το μέρος σας και ακολουθεί το στόμα. Ναι, πολύ. Αυτά κάνει. Ξαντήρα, τελευταίο έκθεμα για την έκθεση, για το φεστιβάλ. Τελευταίο έκθεμα και έχουμε και το μικρότερο εκθέτη του φεστιβάλ. Έτσι. Το αφήσαμε για το τέλος. Το καλό. Καλησπέρα. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι μας έχεις φτιάξει. Εδώ πέρα έχουμε ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή ή αλλιώς ένα νοικιακό εκτυπωτή πλαστικών αντικειμένων. Χρησιμοποιεί αυτό εδώ πέρα το υλικό, το οποίο υλικό λέγεται ABS ή αλλιώς είναι το υλικό το οποίο παράγονται τα LEGO. Με τη βοήθεια αυτού του κινητήρα, το υλικό πάει προς τα κάτω στην πυρακτωμένη μου κεφαλή, η οποία έχει 250 βαθμούς Κελσίου έτσι. Καταφέρνει, τελειώνει το υλικό και με τη βοήθεια των τριών αξώνων, Χ, Ψ και Z, δηλαδή Z πάνω κάτω, Χ προς πίσω και Ψ δεξιά-αριστερά, καταφέρνει και κάνει το τρισδιάστατο σχέδιο που το έχω δώσει από τον υπολογιστή. Αυτά είναι κάποια από τα αποτελέσματα της εκτύπωσής μου. Χρησιμοποιώ έναν μικροελεγκτή Arduino, με τον οποίο το προγραμματίζω μόνος μου. Αυτό είναι γενικά. Δίνεις δηλαδή κάποιο σχέδιο έτοιμο και το κατευθείαν το... Δίνω κάποιο σχέδιο έτοιμο που το έχω βρει από το διαδίκτυο ή αλλιώς το έχω σχεδιάσει από μόνος μου, από το AutoCAD ή από άλλες εφαρμογές. Πολύ ωραία. Εσύ μας έχεις κάνει εντύπωση, δεν μας φέρεις για φοιτητή. Εγώ είμαι μαθητής γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου, μάλιστα. Ζέντος στην Καβάλα. Και αυτό με αυτά ασχολούμαι από έκτη γυμνασίου. Αυτά για να τα κάνει ένας άνθρωπος στην ηλικία σου θέλει από πολύ παλιά να ξεκινάει. Πώς σου πήγε κάποιο μικρόβιο από παλιά, κάτι... Πριν 4 χρόνια έχω ξεκινήσει, μόνος μου βέβαια, από το διαδίκτυο είχα πάρει πληροφορίες και έτσι κατάφερα και έχω εξελίξει την τεχνολογία, έχω εξελίξει κάποια από τα βήματά μου. Μπράβο, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λιτρέδη Χρήστο, επιστημονικό συνεργάτη του Καβάλας.
Κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μεγάλη επιτυχία το φεστιβάλ και φέτος. Μέχρι στιγμής είναι πολύ επιτυχημένο το φεστιβάλ. Έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Έχουμε κάνει ρεκόρ προσέλευσης μαθητών. Όπως βλέπετε και τώρα το απόγευμα, πολίτες έχουν προσέλθει, είναι ενθουσιασμένοι με το φεστιβάλ και όλα τα εκθέματα και έχουν γίνει γενικά, έχει γίνει πολύ καλή προσπάθεια και από τους φοιτητές και από τους εθελοντές και πάμε πολύ καλά. Και πολλές καινοτόμες εργασίες μέσα είδαμε τώρα το σύνολο. Ναι, βέβαια. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο από πέρσι και νομίζω ότι οι πτυχιακές και όλες οι εργασίες που έχουν έρθει και από την ΤΕΗ Καβάλας και από άλλα τμήματα από όλη την Ελλάδα και από την ΤΕΗ Πειραιά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά. Έτσι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, πέμπτη συνεχή επιτυχία. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και για το έκτο τώρα. Αυτό πιστεύουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Πογαρίδη Δημήτριο, τον Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Πογαρίδη, είδαμε και πάλι με επιτυχία για πέμπτη συνεχή φορά το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Λίγα λόγια να μας πείτε. Κοιτάξτε, όντως μέχρι στιγμής το Φεστιβάλ έχει απόλυτη επιτυχία. Οι στόχοι που τίθενται στο Φεστιβάλ αφορούν κυρίως στους μαθητές, αλλά και στους επιχειρηματίες. Μέχρι σήμερα τα 4 πρώτα φεστιβάλ ήταν επιτυχή σε σχέση με τους μαθητές. Το 5ο πάει ακόμα καλύτερα. Έχουμε 45 σχολεία από 8 νομούς της Μακεδονίας με 3.200 μαθητές που πρόκειται να επισκεφθούν μέχρι και την Παρασκευή το φεστιβάλ. Προγραμματισμένα βέβαια όλα αυτά. Εμείς τον τελευταίο χρόνο εντάξαμε στους διοργανωτές και μάλιστα τους βάλαμε ως επικεφαλής στο επιμελητήριο της Καβάλας, πιστεύοντας έτσι ότι θα καταφέρει το επιμελητήριο να φέρει πιο κοντά τους επιχειρηματίες στο φεστιβάλ. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να πω ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος, αλλά θα πρέπει να πω ότι μπροστά μας έχουμε το Σάββατο, την Παρασκευή και το Σάββατο, που είναι οι μέρες που βασικά απευθύνονται στους πολίτες και τους επιχειρηματίες και εκτιμώ ότι αυτοί θα πλησιάσουν το φεστιβάλ αυτές τις δύο μέρες, θα έρθουν κυρίως το Σάββατο, όπου το Σάββατο θα γίνει και η ημερίδα κλεισίματος του φεστιβάλ, στην οποία ο μιλητής θα είναι ένας καθηγητής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με θέμα η καινοτομία στα αυτοκίνητα και οι θέσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αυτές οι καινοτομίες στην διαδικασία της παραγωγής. Θα είναι ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την μεταφορά της καινοτομίας στην επιχείρηση και κατά πόσο αυτό επιτυγχάνεται στη χώρα μας και αν δεν επιτυγχάνεται, γιατί δεν επιτυγχάνεται. Μάλιστα. Θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πολιτική που σκέφτεται να εφαρμόσει η περιφέρεια σε σχέση με το ΕΣΠΑ, την καινοτομία και τη μεταφορά της καινοτομίας στην επιχείρηση. Και βέβαια την ημερίδα θα κλείσει ο επικεφαλής του πολιτικού κινήματος το Ποτάμι, ο οποίος και αυτός όμως θα μας μιλήσει για τις θέσεις του πολιτικού αυτού κινήματος σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ένας ομιλητής έκπληξη. Αυτός θα είναι η έκπληξη. Είναι η έκπληξη του φεστιβάλ. Και αυτός θα κλείσει βέβαια και τις διαδικασίες του φεστιβάλ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κλασικές βραβεύσεις, τα βραβεία των 4 καλύτερων εργασιών. Πρέπει να πούμε ότι φέτο έχουμε 42 εργασίες. Θα μπορούσαν οι εργασίες να ήταν 80, δηλαδή τόσοι περίπου ενδιαφέρθηκαν. Δυστυχώς όμως ο πάρα πολύ χαμηλός προϋπολογισμός, 5.500 συνολικά, δεν μας επέτρεψε να πληρώσουμε κανένα απολύτως έξοδο φοιτητών οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να καταθέσουν τις εργασίες τους. Επίσης, ούτε τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονταν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την επίσκεψή τους και άρα θα μπορούμε να πω ότι αυτό ακύρωσε τις επισκέψεις τους
Θέλω να ελπίζω ότι του χρόνου τα οικονομικά μας θα είναι καλύτερα και ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε ακόμα περισσότερες εργασίες. Οι εργασίες υπάρχουν, τα οικονομικά είναι αυτά που δεν επιτρέπουν τις εργασίες να, να παρουσιαστούν. Επίσης, οφείλω να πω ότι από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου από τις επισκέψεις των σχολείων, σχεδόν το σύνολο των καθηγητών των σχολείων λένε ότι οι μαθητές είναι πολλοί και ότι θα πρέπει να επεκταθεί κατά τη η διάρκεια του φεστιβάλ, γιατί 45 σχολεία από 8 νομούς με 3.200 μαθητές είναι πάρα πολλά μέσα σε 5 μέρες. Και ξέρετε, οι μαθητές δεν μπορούν να έρχονται τα απογεύματα, υποχρεωτικά θα έρχονται τις ώρες του σχολείου, δηλαδή έρχονται από το πρωί, από τις 9 η ώρα μέχρι τις 2. Καταλαβαίνετε ότι οι καθηγητές μου κάνουν λίγο πολύ την πρόταση όλοι τους να γίνουν 15 ημέρες. Αυτό όμως δεν βλέπω σε αυτή τη φάση να είναι δυνατόν. Σίγουρα όχι με τις 5.500 του προϋπολογισμού. Και επιπλέον πρέπει να δούμε ότι η δύναμη αυτού του φεστιβάλ που είναι οι φοιτητές του δεν μπορούν να απουσιάσουν 15 ολόκληρες ημέρες από τα μαθήματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε τον χρόνο θα υπάρχει μια χρηματοδότηση καλύτερη, μια καλύτερη προσέγγιση από τους φορείς. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι την ημέρα των εγγενείων, όταν η Δήμαρχος της Καβάλας, η κυρία Τσανάκα, έκανε την έναρξη του φεστιβάλ, της έκανα μια πρόταση να δημιουργήσουμε, να μας παραχωρήσει ο Δήμος έναν χώρο, να εντάξουμε ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τέτοιο που να μας επιτρέψει με τη χρήση αυτού του χώρου να δημιουργήσουμε στην Καβάλα ένα κέντρο στο οποίο να μεταφέρουν όλες αυτές τις εργασίες. Πρέπει να σας πω ότι οι εργασίες που μέχρι σήμερα παρουσιάστηκαν στα 5 φεστιβάλ είναι πάνω από 50%. Και αυτές τις εργασίες, μη έχοντας τι να τις κάνω, υποχρεωτικά τις αποθηκεύω μέσα σε μια υγρή αίθουσα και μετά από ένα ή δύο μήνες ή τρεις μήνες ή ένα χρόνο αυτές καταστρέφονται. Είναι κρίμα, είναι πολύ καλές δουλειές. Μπορούμε να τις εκθέτουμε σε έναν χώρο, να κάνουμε ένα εκθετήριο νέων τεχνολογιών και να δώσουμε έτσι τη δυνατότητα σε όλα τα σχολεία της Μακεδονίας και όχι μόνο, μέσα από ημερήσιες εκδρομές να επισκέφτονται την Καβάλα και να βλέπουν αυτό το εκθετήριο. Το εκθετήριο λοιπόν αυτό θα αποτελέσει, πέρα από μια πηγή πνεύματος, γιατί είναι μια πηγή πνεύματος, μια πηγή τεχνολογίας, θα αποτελέσει και μια ευκαιρία για πολλά παιδιά να επισκέπτονται το χρόνο, δηλαδή θα είναι και μια πηγή εισοδήματος για την πόλη, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Και όχι μόνο για τους μαθητές, και για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί... Και για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά κυρίως για τους μαθητές. Κυρίως για τους μαθητές, ναι. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδρέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα οφείλω να πω ότι ο ρόλος ο δικός σας και κυρίως ο ρόλος του ραδιοφωνικού σας σταθμού και της ηλεκτρονικής σας σελίδας είναι καθοριστικός στην επιτυχία του φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.